σημαντική θεωρούν οι κτηνοτρόφοι αλλά και εν γέννη ο αγροτικός κόσμος τη μείωση του ΦΠΑ σε αγροτικά εφόδια, μειώνοντας σημαντικά το κόστος παραγωγής και παρέχοντας ρευστότητα σε κτηνοτρόφους και αγρότες. Φυσικά και είναι σημαντική η μείωση του ΦΠΑ στα εφόδια αλλά και στην πώληση ζώντων ζώων στο δικό μας το επάγγελμα, αλλά και σε όλο το πρωτογενή τομέα, γιατί βοηθάει στη ρευστότητα των εκμεταλλεύσεων. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να πληρώσεις υψηλό ΦΠΑ, ώστε κάποια στιγμή να περιμένεις να τον πάρεις πίσω. Το βασικό πρόβλημα που έχουμε όμως, και όπως και σε όλα τα προϊόντα, είναι να μην υπάρχουν φόροι μεγάλοι για να μπορεί να είναι και το προϊόν εμπορεύσιμο. Τώρα, αυτή η διαφορά στην τιμή που θα υπάρξει από τη μείωση του ΦΠΑ που έχει ξεκινήσει ήδη από 1η Ιουλίου θα περάσει στους καταναλωτές μας, στα τελικά προϊόντα, γιατί ουσιαστικά αυτά είναι, μιλάμε για πρώτες ύλες, μιλάμε για ζωντανά ζώα, μιλάμε για ζωοτροφές κλπ. Ναι. Αυτό θα περάσει στον καταναλωτή. Ναι, να διευκρινίσουμε κάτι. Ο ΦΠΑ είναι ένας φόρος ο οποίος γίνεται συμψηφισμό του σε σχέση με το τι αγοράζει ο παραγωγός και τι πουλάει. Άρα στην ουσία κάποια στιγμή θα πληρώσει ή θα είναι πιστωτικός σε σχέση με το ΦΠΑ τον οποίο έχει στο όνομά του. Δηλαδή αγοράζεις 10 ευρώ και έχεις 2 ευρώ παράδειγμα ΦΠΑ, πουλάς 10 ευρώ και έχεις 2 ευρώ ΦΠΑ, άρα αυτό είναι μηδενικό ΦΠΑ. Αν έχεις το προϊόν το οποίο πουλάς έχει περισσότερο ΦΠΑ, τότε θα πρέπει να πληρώσεις αυτό το ΦΠΑ στο κράτος. Αν έχει λιγότερο θα είσαι στην ουσία πιστωτικός και θα σου χρωστάει το κράτος κάποια στιγμή να κάνεις συμψηφισμό. Αυτό το πράγμα, αυτή η διαδικασία είναι έτσι κι αλλιώς εδώ και από τη στιγμή που ξεκίνησαμε όλοι και βγάλαμε βιβλία από το 2014. Το θέμα είναι ότι με τον τρόπο αυτό μειώνεται το ρευστό το οποίο δίνει ο παραγωγός στην ουσία για την αγορά ενός προϊόντος και κερδίζει στο να το έχει στην τσέπη του. Έτσι. Στην ουσία δηλαδή ο καταναλωτής με αυτή τη διαδικασία δεν έχει κάποιο όφελος, γιατί δεν είναι στην ουσία στο τελικό προϊόν, στην τελική τιμή πώλησης ο ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ είναι ένας φόρος ο οποίος μπαίνει έξτρα και πληρώνεται μία φορά από τον καταναλωτή. Όποιος ενδιάμεσα τη στιγμή που παράγεται ένα προϊόν μέχρι εκεί τον πληρώνει, γίνεται η διαδικασία του συμψηφισμού. Αυτό το πράγμα πρέπει φυσικά και θα περάσει με τον τρόπο το ότι οι εκμεταλλεύσεις θα έχουν ρευστότητα και θα λειτουργούν πιο εύρυθμα, έτσι. Τώρα θα μου πείτε είναι το μοναδικό πρόβλημα ΦΠΑ. Όχι, δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα, όπως είναι ένα από τα θέματα τα οποία είχαμε ζητήσει και εμείς να έρθει σε ένα πιο χαμηλό επίπεδο, και όταν γίνεται κάτι σε ένα τέτοιο θέμα είναι προς το καλό ολονών. Να σημειώσουμε πως εξαιρούνται από το μειωμένο συντελεστή τα αγροτικά μηχανήματα, τα οποία παραμένουν στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 24%.